Στα ύψη έχουν εκτοξευθεί οι τιμές ενοικίασης των ακινήτων, ενώ με τη νέα χρονιά αναμένονται νέες αυξήσεις μεσοσταθμικά της τάξης του 6 έως 10%. Σύμφωνα με έρευνα της Real Estates, πανελλαδικό δίκτυο μεσητών, το κόστος στέγασης στην Ελλάδα έχει εκτιναχθεί σε τέτοια επίπεδα που αγγίζει το 60 και 70% του μέσου μηνιαίου μισθού. Και αν πρόκειται δε για οικογενειακή κατοικία, τότε το ενίκιο μπορεί να είναι το σύνολο ενός καλού μισθού. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, το 76,9% των ενοικιαστών, εφόσον πληρώσουν τα έξοδα του σπιτιού, κάνουν περικοπές στα βασικά αγαθά ή λαμβάνουν οικονομική βοήθεια από τρίτους προκειμένου να μπορέσουν να ζήσουν. Επίκειται μια τεράστια αύξηση στις τιμές των ενοικίων στην πόλη των Σερών και αυτό έχει να κάνει με την προσφορά και τη ζήτηση. Εφόσον λοιπόν δεν έχουμε την ανάλογη προσφορά με τη ζήτηση, είναι αυτονόητο οι τιμές να ανεβαίνουν. Ενδεικτικά θα σας πω ότι για δύο δωμάτια ακίνητο σχετικά καινούριο με ατομική θέρμανση τιμή ξεκινά περίπου από 350 και ανεβαίνει. Από εκεί και πέρα με τα τρία δωμάτια σίγουρα ξεκινάει από 4 εκατοστάρικα και ανεβαίνει με τα ίδια χαρακτηριστικά. Εδώ φτάσαμε πλέον σε σημείο στην πόλη των Σερών να νοικιάζουμε γκαρσονιέρες επιπλωμένες ανακαινισμένες στο κέντρο με ατομική θέρμανση στην τιμή των 350 και 400 ευρώ. Όπως έχετε πει, οι μισθοί σίγουρα δεν ανεβαίνουν, ενδεχομένως μέσω πληθωρισμού ή και άλλων φόρων ουσιαστικά η αγοραστική δύναμη όλων μας να κατεβαίνει. Βλέπουμε σε τη στοιχεία μία αύξηση στις τιμές. Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει όλη η ιστορία. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στο κόστος στέγασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με 4 στους 10 Έλληνες να ζουν σε νοικοκυριά με καθυστερήσεις σε στεγαστικά δάνεια, ενίκεια ή λογαριασμούς. Σύμφωνα με τη Eurostat, για να πληρωθεί ένα ενίκιο 400 ευρώ, πρέπει να δουλεύουν και τα δύο μέλη της οικογένειας. Εδώ μιλάμε για ζευγάρια συνήθως σε αυτά τα δεδομένα, που δεν είναι μόνο 700 ευρώ, ενδεχομένως είναι 1.400 ή και παραπάνω, γιατί είναι ζευγάρι και εργάζονται και οι δύο. Οι φοιτητές και τα 300 και τα 350 μπορούν να τα πληρώνουν οι γονείς για το δικό τους λόγο, διότι αν δεν μπορούσαν θα συγκατοικούσαν με μικρότερο μίσθωμα. Άρα λοιπόν σε όλα υπάρχει μια λογική εξήγηση. Κάποιος ο οποίος είναι μόνος του εργαζόμενος και παίρνει 600, 700 ή 800 ευρώ, δεν θα πάει σε ένα σπίτι 400, θα πάει σε ένα σπίτι σαφώς μικρότερο, 200 ενδεχομένως 250, κάτι το οποίο μπορεί να πληρώνει. Γι' αυτό και εμείς μπορούμε μέσα από το γραφείο να διαπιστώσουμε την πραγματική ανάγκη του καθενός και να προτείνουμε το ανάλογο ακίνητο. Κάποιοι από μόνοι τους προσπαθούν να νοικιάσουν τα ακίνητα και βλέπουμε εκεί σε πολλές περιπτώσεις, θα έλεγα, πιστολιές, με την έννοια ότι μία επαγγελματίας ή ένας ιδιοκτήτης ενός ακινήτου σίγουρα δεν μπορεί να έχει την πλήρη πληροφόρηση, την εμπειρία να διαπιστώσει αν ο ενοικιαστής που έρχεται σε επαφή άμεσα μαζί του έχει τη δυνατότητα της αποπληρωμής των ενοικίων. Οι μεσίτες, σύμφωνα με τον κύριο Γιάννη Δήμου, είναι αυτοί που προτείνουν σε κάθε ενοικιαστή το σπίτι που του ταιριάζει για να μην υπάρχουν φαινόμενα μη καταβολής ενοικίου στον ιδιοκτήτη. Αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι όταν ένας έρχεται σε ένα υποψήφιο ενοικιαστή κτηματομεσητικό γραφείο, εμείς προσπαθούμε να καλύψουμε την ανάγκη με το σπίτι που το αναλογεί. Δηλαδή δεν ζητά ένα σπίτι 300 ευρώ και του δείχνουμε ένα σπίτι 500 ευρώ. Οι ιδιοκτήτες, όταν υπάρχει ένας ενοικιαστής, αυτά όλα δεν τα γνωρίζουν ή θεωρούν ότι θα παίρνουν τα ενοίκια τους. Δεν παρατηρείται αυτή τη στιγμή ούτε από τους φοιτητές, αλλά ούτε από εργαζόμενους, ζευγάρια, οι οποίες μισθώσεις γίνονται μέσα από το γραφείο μας προσωπικά, να υπάρχουν κάποια ζητήματα οικονομικής φύσεως. Αυτό το οποίο παρατηρώ είναι να έρχονται ιδιοκτήτες ενώ έχουν φάει πιστολιά 5 και 6 μηνών από απλήρωτα ενίκια, διότι από μόνοι τους θέλουν να κάνουν τον κτηματομεσίτη. Εδώ βέβαια θα πούμε ότι αν θέλουμε να κάνουμε μια επέμβαση χειρουργική θα πάμε σε χειρουργό, αν θέλουμε νομικό θα πάμε σε νομικό. Πλέον έχουμε καταντήσει στην Ελλάδα να έχουμε 500 ειδικότητες ο καθένας, γιατί θεωρούμε τα ξέρουμε όλα. Δεν τα ξέρουμε όλα. Μικρή αύξηση παρουσιάζουν και οι τιμές αγοράς σπιτιών και αυτό συμβαίνει στην πόλη μας, όχι αποκλειστικά και μόνο από Σεραίους, γιατί φαίνεται πως πολίτες εκτός Σερών είναι αυτοί που έρχονται να επενδύσουν. Και εκεί έχουν ανέβει τιμές, δεν θα έλεγα όμως με τα ίδια ποσοστά σε σχέση με τα ενίκια. Και εκεί υπάρχει προσφορά και ζήτηση, υπάρχει, θα έλεγα, ένα έντονο ενδιαφέρον αγοράς. Η προσφορά και εκεί είναι μικρότερη. Υπάρχει μια αύξηση τιμών, θα έλεγα ότι στα παλιά τα ακίνητα μπορούμε να πούμε και για διπλασιασμό τιμών στα τελευταία 5 χρόνια, αν πάρουμε συγκριτικά στοιχεία.
Ενώ στα ακίνητα τα περίπου τα νεόδμητα και τα 15 ετίας, εκεί θα βλέπουμε ότι έχουμε μια αύξηση της τάξης του 15 έως και 30% ανάλογα με την περιοχή, την κατάσταση του ακινήτου, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Αγοράζουν οι σαραίοι σπίτια? Αγοράζουν όχι μόνο σαραίοι, αγοράζουν επενδυτικά ακίνητα και από άλλες πόλεις, Θεσσαλονίκη, Κομωτινή, Κοζάνη, διότι θεωρούν σε αυτή τη χρονική στιγμή που είμαστε, ενώ τα ενίκια είναι ψηλά, οι αξίες σε σχέση με την πόλη τους αγοράς είναι χαμηλότερες.